Έχουμε στρέψει το βλέμμα στην καλή ελαιοσυγκομιδή, στην καλή χρονιά για το λάδι, για την ελιά. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι, υπάρχουν κάποιες ασθένειες που θα πρέπει αυτή την εποχή να καταπολεμηθούν. Και βέβαια, καιρικές συνθήκες βοηθούν την εξάπλωσή τους και την ανάπτυξή τους. Θέλω να πάμε στην κυρία Αλεξία Κανακάρη, μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές, μέλος ΓΕΟΤΕΕ, Γεωπόνος, προκειμένου να μας κατευθύνει και να μας λύσει κάποιες απορίες. Και δικές μας και των τηλεθεατών. Την καλησπέρα μας, κυρία Κανακάρη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Υποθέτω συμφωνείτε με τον προλογό μου. Υπάρχει ένα κλίμα εφορίας στις τάξεις των παραγωγών, ερασιτεχνών, επαγγελματιών, με φόντο βέβαια και τις υψηλές τιμές στο λάδι. Ωστόσο, μήπως θα πρέπει να προσέξουμε και κάποιους άλλους παράγοντες, προκειμένου να μην έλθουν κάποια προβλήματα τους επόμενους μήνες? Η αλήθεια είναι ότι προηγήθηκε μια καλή χρονιά σε ό,τι αφορά το λάδι για την Κρήτη και για όλη την Ελλάδα φυσικά. Και σίγουρα μας δίνεται η ευκαιρία, μια που φέτος τα πράγματα πήγαν καλύτερα, να φροντίσουμε λίγο περισσότερα την καλλιέργεια της ελιάς. Όντως, κατά τη διάρκεια του χειμώνα ελοχεύουν διάφοροι κίνδυνοι, κυρίως μικροτολογικά προβλήματα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν το δέντρο μας. Και φυσικά, υπό τις συνθήκες που περιμένουμε, θα ήταν καλό να έχουμε προστατεύσει τα δέντρα μας με κάποιους τρόπους. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω ότι σε επίπεδο Κρήτης, τα μικροτολογικά προβλήματα που έχουν οι ελιές δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Συνήθως σε πιο βόρειες περιοχές και σε ίσως κάποιες άλλες ποικιλίες υπάρχουν πιο έντονα προβλήματα από μικροτολογικές ασθένειες. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και στην Κρήτη και σε ορισμένες περιοχές κυρίως. Να φέρουμε κάποια παραδείγματα με συγκεκριμένες ασθένειες. Τα πρώτα δείγματα πότε είναι ορατά, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε? Κοιτάξτε, οι περισσότερες μικροτολογικές ασθένειες στην ελιά εμφανίζονται με τα πρωτοβρόχια, τις πρώτες βροχές του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, εκεί περίπου έχουμε τις πρώτες προσβολές και στη συνέχεια επανεμφανίζονται κατά τη διάρκεια της άνοιξης, όπου οι μέρες είναι πια μεγάλες και οι αυξημένες υγρασίες, κυρίως του Μαρτίου και του Απριλίου, ευνοούν τη διασπορά των μικροτολογικών ασθενειών. Γι' αυτό συνήθως προστατεύουμε τα δέντρα με χαλκούχα σκευάσματα το φθινόπωρο και φροντίζουμε να τα ξαναπροστατεύσουμε την άνοιξη κατά τη διάρκεια αυτών των συνθήκων, όταν έχουμε αυξημένη ατμοσφαιρική, κυρίως υγρασία. Η πιο γνωστή ασθένεια η οποία σας προβληματίζει κάπως περισσότερο σε σχέση με άλλες, ποια είναι? Και μία ασθένεια η οποία έχει εμφανιστεί, κατά καιρούς εμφανίζεται και στην περιφέρεια Κρήτης. Κυρίως αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε, και επειδή ακόμα σε ορισμένες περιοχές όπως είναι στην Ανατολική Κρήτη και σε πιο παιδινές περιοχές η συγκομιδή συνεχίζεται, και επειδή πρόκειται να έρθει κάποιο κύμα κακοκαιρίας, βέβαια αυτό που θα πω είναι πολύ γνωστό στους ελαιοπαραγωγούς, είναι ο γνωστός καρκίνος της ελιάς, ο οποίος με υψηλές υγρασίες ευνοείται και διασπείρεται ιδιαίτερα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά τις υγρές ημέρες να μην γίνεται συγκομιδή της ελιάς, δηλαδή να προσπαθούμε να μην τραυματίζουμε τα δέντρα όταν υπάρχει αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία. Δηλαδή δεν θα ραβδίζουμε τις ημέρες που έχουμε βροχή ή ψηλόβροχο ή νοτιάδες με πολύ υψηλή υγρασία. Ούτε το κλάδεμα, φαντάζομαι, ενδείκνυται σε αυτές τις κλιμακές συνθήκες. Εννοείται, ούτε και το κλάδεμα καταθέτει την περίοδο. Και αν, δεν δημιουργούμε πληγές στο δέντρο. Αν, ας πούμε, οι βροχές διαρκέσουν για 1-1,5 μήνα, διαρκέσουν μέχρι τα μέσα του Μάρτη και ένας παραγωγός δεν έχει προλάβει να κλαδέψει την ελιά του, το ελαιοδέντρο του, τι πράττει, το κάνει ετεροχρονισμένα? Συνήθως όταν τα δέντρα πια αρχίζουν να ανθίζουν, να ανοίγουν, αυτό που λέμε, αρχίζει και παράγεται η νέα βλάστηση, συνήθως σε αυτή την περίοδο δεν είναι σωστό να κλαδέψουμε. Το κλάδεμα γίνεται κατά την περίοδο που το δέντρο είναι ακόμα σε χειμερινή καταστολή, σε διάπαυση. Μάλιστα. Επομένως, όταν μεγαλώσουν οι μέρες και το δέντρο αρχίζει να ανοίγει, εφόσον δεν έχουμε προλάβει να κλαδέψουμε, δεν κάνουμε, και σίγουρα δεν κάνουμε βαρύ κλάδεμα.
ίσως να γίνει κάποιο κλαδοκάθαρο. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα, τελευταία ερώτηση, απορία. Αναφορικά με το πότε πρέπει να μπει το τραχτέρ μέσα στα χωράφια για το περίφημο όργωμα. Αυτή η διαδικασία πότε γίνεται? Αυτή η διαδικασία γίνεται από τώρα και στο εξής, λίγο πριν μπήκε τα καλά η άνοιξη. Ναι. Από 15 Φλεβάρι, αναλόγω στην περιοχή βέβαια, εδώ στην Ανατολική Κρήτη που είμαστε εμείς, από 15 Φλεβάρι μέχρι και 15 Απρίλη μπαίνουν στα χωράφια και οργώνουν. Παρόλο που η κατεργασία του εδάφους είναι και μια μεθοδολογία η οποία δεν την ακολουθούν πια όλοι οι παραγωγοί. Όψη την ακολουθούν, όταν το χωράφι, το χώμα πια δεν είναι αρκετά βρεγμένο ώστε να δημιουργούμε προβλήματα στο έδαφος. Όταν είναι βρεγμένο το έδαφος δεν πρέπει να μπαίνουμε να γίνεται κατεργασία του εδάφους. Υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Θα πρέπει το έδαφος να είναι στο ρόγο του. Το γνωρίζουν Μάλιστα. αυτό οι καλλιεργητές. Χρηστικές συμβουλές και οδηγίες. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.